Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρήστος Γκόβαρης στη σωστή ενημέρωση όχι μόνο των μαθητών Ρωμά για την αναγκαιότητα συνέχισης της φοιτησής τους στο σχολείο μέχρι και το Λύκειο, αλλά κυρίως των γονιών τους, οι οποίοι είναι άνθρωποι χωρίς εκπαιδευτική εμπειρία. Ο δικός τους ρόλος στην γενικότερη προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής μαθητών Ρωμά μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό είναι καθοριστικός, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρωτοβουλία που ξεκίνησε στην έδρα της Μητρόπολης Δημητριάδος την προηγούμενη εβδομάδα με σκοπό να συνδεθεί το σχολείο με την επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών Ρωμά και κατά συνέπεια με την πλήρη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό που γίνεται στο Βόλο είναι καινοτόμο, θα έλεγα, με τη σημασία ότι μια σειρά φορέων έχουν συγκεντρώσει τις δυνάμεις τους γύρω από το θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά παιδιών και των οικογενειών τους. Εγώ θέλω να σε χαρώ τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίοι πολύ ζεστά έχουν καταπιαστεί μέχρι τώρα με το θέμα των Ρωμά και φυσικά το Μητροπολίτη και τα κέντρα στήριξης των Ρωμά στους καταβλισμούς του Αλιβερίου και της Αγίας Παρασκευής. Κοιτάξτε, έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή συνθήκη για την ένταξη των παιδιών αυτών και για τη διασφάλιση της εκπαίδευσής τους. Έχουν δημιουργηθεί δύο συστήματα σχολικών μονάδων στο Αλιβέρι και στην Αγία Παρασκευή, από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό, από εκεί στο γυμνάσιο. Και τώρα η προσπάθεια είναι τα παιδιά αυτά να αποκομίσουν το αφήλ της εκπαίδευσης στο Λύκειο και κυρίως στα επαγγελματικά Λύκεια. Καλέσαμε τους διευθυντές των ΕΠΑΛ και τους τομεάρχες των ΕΠΑΛ, ώστε να προταθούν δράσεις, ώστε να ενημερώσουμε κυρίως τους γονείς. Γιατί τους μαθητές ή τους ενημερώνουμε, κυρίως τους γονείς από τα παιδιά του δημοτικού μέχρι και τα παιδιά του γυμνασίου, ώστε να ακολουθήσουν την ηλικιακή βαθμίδα των ΕΠΑΛ. Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, όμως δεν έχουμε καταφέρει στο 100% να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και ευελπιστούμε ότι αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι συνέργειες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι μέρα με τη μέρα ορατά.